Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Ένα συχνό σύμπτωμα που εμφανίζεται συνήθως σε ντομάτες που βρίσκονται στο στάδιο της ορίμανσης είναι το σκάσιμο του καρπού. Το σκάσιμο του καρπού εμφανίζεται με δύο τρόπους. Με κατακόρυφη ρογμή ή με ομόκεντρο κύκλο, συνήθως στην κορυφή του καρπού. Πού οφείλεται όμως το φαινόμενο και τι πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε? Αν βλέπετε πρώτη φορά βίντεο του Plan Advisor Greece και σας αρέσουν τα φυτά ή είστε επαγγελματίας παραγωγός, κάντε εγγραφή για περισσότερα βίντεο. Το σκάσιμο του καρπού της ντομάτας δεν οφείλεται σε μυκητολογική ασθένεια, αλλά ούτε και σε κάποιο εντομολογικό εχθρό. Το σκάσιμο οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και είναι συνδεδεμένο άμεσα με το πότισμα. Όταν τα φυτά βρεθούν σε κατάσταση στρες από έλλειψη νερού, που μπορεί να υπάρξει από άστατο πότισμα ή απότομη άνοδο θερμοκρασιών, και ξαφνικά βρεθούν με μεγάλη ποσότητα νερού, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Συχνά το σκάσιμο των καρπών εμφανίζεται σε περιόδους ξηρασίας, όπου έχουμε ξαφνική βροχή μεγάλης έντασης. Επίσης, όταν ξεχάσουμε να ποτίσουμε τα φυτά μας ή όταν πάμε και τα βρούμε μαραμένα από έλλειψη νερού που οφείλεται σε άνοδο της θερμοκρασίας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους ρίξουμε το τριπλάσιο νερό. Διατηρούμε σταθερή την ποσότητα νερού στα φυτά μας και αλλάζουμε τη συχνότητα του ποτίσματος ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Η αντιμετώπιση του προβλήματος όταν προκύπτει από ξαφνική βροχή δυστυχώς δεν είναι εφικτή. Αλλά σε γενικές γραμμές, για να μειώσουμε τις πιθανότητες, θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό πότισμα στα φυτά μας, δηλαδή να τα τροφοδοτούμε με σταθερή ποσότητα νερού και να αλλάζουμε τη συχνότητά του ανάλογα τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και το βλαστικό στάδιο. Ένας προγραμματιστής ποτίσματος θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να το πετύχετε αυτό. Σε περιοχές που επικρατούν άστατες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και βροχές, αναζητούμε ανθεκτικές ποικιλίες και προτιμάμε εδάφη με καλή αποστράγγιση για την καλλιέργειά μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν βρείτε σκισμένες ντομάτες, καλό θα ήταν να τις κόβετε, γιατί οι πληγές αυτές αποτελούν εισόδους για διάφορους μύκητες, βακτήρια ή έντομα. Έτσι και αλλιώς το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως σε όρημους καρπούς, τους οποίους μπορείτε να καταναλώσετε άφοβα. Αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο και γράψτε μας τι προβλήματα αντιμετωπίζετε εσείς στο λαχανόκηπό σας. Για οποιαδήποτε απορία, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!